Σήμερα, μετά την απόφαση των αγροτών που συμμετέχουν στον πλόγο της Νίκαιας, ήρθαμε εδώ να κάνουμε διαμαρτυρία για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που ήρθε και στα χωράφια βέβαια, αλλά και στα σπίτια μας. Ακουμπά είναι ένα μέτρο το οποίο μας δημιουργεί προβλήματα και σε όλους βέβαια, όχι μόνο στους αγρότες, αλλά εμείς για τη ρήτρα αναπροσαρμογής στο ρεύμα στα χωράφια έχουμε ένα βασικό αίτημα το οποίο είμαστε στο δρόμο για να ικανοποιηθεί. Και αυτό το αίτημα είναι κατάργηση εδώ και τώρα της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα και μείωση ταυτόχρονα του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, διότι με τις αυξήσεις που παίρνει είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος για μας και θα οδηγήσει πάρα πολλούς αγρότες να μην μπορούν τη χρονιά που έρχεται να καλλιεργήσουν, να ποτίσουν τα χωράφια τους, που σημαίνει μικρότερη παραγωγή, που σημαίνει μεγαλύτερη ακρίβεια για όλους μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δυναμώνει τον πλόγο της Νίκαιας και από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Δώστε μας ένα παράδειγμα λίγο με το ΣΑΡ. Πόσο πληρώνατε πέρυσι, πόσο πληρώνατε φέτος, είτε για το χωράφι και το σπίτι. Κοιτάξτε, δηλαδή, όσον αφορά για το χωράφι, κάποιος πλήρωνε 2.000 ευρώ αγροτικό ρεύμα, φέτος είναι 4-4.500. Όσον αφορά για το σπίτι, κάποιος πληρώνει 3.000 και το ξέρουμε όλοι και ο καθένας να πάρει ένα λογαριασμό και να δει από την πίσω πλευρά, γράφει πόσο είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Στα 150 ευρώ είναι 80 ευρώ, είναι η ρήτρα αναπροσαρμογής. Και αυτό θα ανεβαίνει μήνα με το μήνα. Ας αφήσουν λοιπόν τις κοροϊδίες, ας αφήσουν τα ψίχουλα περιμείωσης της ρήτρας αναπροσαρμογής και ας δώσουν στον κόσμο φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα για να μπορούμε και να έχουμε και στα σπίτια μας να συνεχίσουμε τη ζωή μας και βέβαια εμείς αγρότες την καλλιέργειά μας. Και οι κτηνοτρόφοι βέβαια. Μεγάλα προβλήματα έχουν κτηνοτρόφοι, πάρα πολλοί κτηνοτρόφοι που έχουν όλο το χειμώνα τώρα ειδικά ηλεκτρικό ρεύμα. Βγαίνουν και λένε ότι δεν μπορούν να συντηρήσουν τις στάνες τους και τα μαντρία τους.